θα έπρεπε να αφιερωθεί στο ναό, γιατί έπρεπε ο λαός του Ισραήλ να εξαλείψει τον θάνατο των πρωτοδόκων των Αιγυπτίων. Έπρεπε δηλαδή να έρθει δικαιοσύνη. Έχασαν οι Αιγύπτιοι τα πρωτότοκά τους για να βρουν την ελευθερία οι Ισραηλίτες, αλλά έπρεπε να παραδώσουν και αυτοί τα πρωτότοκά τους για να κατανοήσουν τον πόνο που υπάρχει σε αυτή τη σχέση της παρουσίας του παιδιού στη ζωή των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν ο Χριστός έρχεται προς το τέλος για να τελειώσει αυτή η διαδικασία και να μπορεί πια να ενοποιηθεί ο κόσμος. Να απολαύσουν δηλαδή όλοι οι άνθρωποι αυτή τη δυνατότητα της σχέσης με τον Θεό. Για να μπορέσουν όλοι οι άνθρωποι να ακολουθήσουν μια πορεία που μέχρι τότε μόνο οι Ιουδαίοι ακολουθούσαν από την γνώση και την παρόδοσή τους και την ιστορική δυνατότητα που είχαν. Έτσι λοιπόν, υπάρχει αυτή η διαδικασία το πρωτότοκο να αφιερώνεται στο ναό, να πηγαίνει και η Μαρία, η μητέρα δηλαδή του παιδιού, για να καθαριστεί όπως ήταν θεσμοθετημένο από τους ιερείς και γινόταν η προσφορά ενός αμνού, ενός έτους, δηλαδή ένα ευνή ενός χρόνου και αν οι άνθρωποι δεν είχαν, πήγαιναν ένα ζευγάρι με περιστέρια που δεν είχαν ακόμα πετάξει ή ένα ζευγάρι τριγώνια. Και έτσι λοιπόν πηγαίνοντας ο Χριστός στο ναό από την Μαρία και τον Ιωσήφ για να αφιερωθεί εκεί, για να γίνουν οι τελετές της καθάρσεως, δεν πήγαν παρόλο που είχαν τη δυνατότητα ένα αρνί και αυτοί, γιατί ο ίδιος ο Χριστός ήταν το αρνί που πήγαινε να σφαχτεί για τη σωτηρία του κόσμου. Αλλά πήγαν τα φτωχότερα δώρα, δηλαδή τα περιστέρια και τα τριγόνια. Αυτή η δυνατότητα σε αυτόν τον ιερό χώρο μας δίνεται και εμάς σήμερα να κατανοήσουμε δηλαδή το πόσο η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και πόσο η σχέση του ανθρώπου με τον άλλο άνθρωπο που είναι το ίδιο στην ουσία πράγμα μας οδηγεί προς την ελευθερία. Γιατί η ελευθερία είναι το ζητούμενο. Γιατί το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε να χαρούμε αυτά που δίνει ο Θεός και δεν μπορεί να τα χαρεί κανείς αν δεν βιώσει το γεγονός της ελευθερίας. Δηλαδή αν δεν ελευθερωθεί από αυτά τα ίδια του τα πράγματα. Γιατί αν έχει πολύ μεγάλο πλούτο κανείς και τον προσκυνάει συνεχώς, δεν είναι ελεύθερος. Δεν μπορεί να το μοιραστεί με τον συνάνθρωπό του. Δεν μπορεί στην ουσία να τον χάρει. Εάν όμως έχει υλικά αγαθά που μπορεί να τα μοιράζεται με τον συνάνθρωπό του, που μπορεί να τα δίνει σε αυτόν που δεν έχει, που μπορεί να βοηθάει τους άλλους ανθρώπους να χαίρονται, τότε αυτό είναι το γεγονός της ελευθερίας και της ζωής. Και βέβαια εμείς οι άνθρωποι πρέπει να ζούμε πάντα κάτω από αυτή την πίεση, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, να πιέζουμε δηλαδή τον εαυτό μας να μπορεί να μοιράζεται. Γιατί αν κάποιος δεν μπορεί να μοιραστεί, δεν μπορεί να μοιραστεί τη χαρά, τη λύπη, τον πλούτο, τότε αυτός ο άνθρωπος είναι σκλάβος του εαυτού του και δεν μπορεί να χαρεί απολύτως τίποτα. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Χριστό που σήμερα μπαίνει στο ναό για να καταργήσει τον παλιό κόσμο, να ελευθερώσει και εμάς από τις κακίες μας, από τα μίση μας, από τα πάθη μας και να μας γεμίσει ελπίδα για το αύριο, να μας δώσει τη δυνατότητα και μέσα σε όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνούμε, να προστατεύσουμε τον συνάνθρωπό μας, να προστατεύσουμε τον κόσμο για να είμαστε κι εμείς προστατευμένοι, για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Και αυτή η μέρα έχει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό εδώ το χώρο, γιατί ξέρετε αυτή εδώ η Μονή είναι στανεωμένη μέσα σε ένα πληθυσμιακό πλούτο μεγάλο. Ήταν δηλαδή στο κέντρο μιας μεγάλης πόλης. Εδώ κατοικούσαν πολλοί άνθρωποι. Κατοικούσαν τόσο πολλοί άνθρωποι που αρρώστησαν. Έγινε λοιμός. Δηλαδή μια αρρώστια σαν αυτή που έχουμε σήμερα. Και αναγκάστηκαν οι άνθρωποι επειδή πέθαναν να εγκαταλείψουν όλη την περιοχή. Να εγκαταλείψουν ακόμα και το κάστρο που τους προστάτευε. Και να φύγουν προς τα πλαϊνά μέρη, δηλαδή να φτάσουν άλλοι στο πυλί, να φτάσουν στο ασπεντιού,
να φτάσουν προς τη Βόλη και να μείνουν οι πιο γενναίοι στο Αμανιού και να μείνουν ελάχιστοι άνθρωποι εδώ γύρω στην περιοχή, αλλά να ερημώσει τελείως η πόλη. Και έτσι βλέπουμε παντού ερήπια. Αν κάνετε μία πόρτα, μία άλλη στιγμή, θα δείτε πως τα σπίτια μαρτυρούν πως οι άνθρωποι ήταν υπερβολικά πολλοί. Κοίτατε, εξαφανίστηκε η πόλη. Δεν έμεινε τίποτα που να θυμίζει αυτή τη μεγάλη γαστροπολιτεία, αλλά έμειναν τα ιερά μας. Όχι όλα, έμειναν τα ιερά μας επειδή υπήρξαν μέσα στην καρδιά μας. Γιατί έρχεστε εσείς όπως ήρθατε σήμερα, κουραστήκατε να προσκυνήσετε εδώ τον Ιερό Ναό, το καθολικό της Ιεράς Μονής της Παναγίας των Καστριανών, για να καταθέσετε εδώ μπροστά στην εικόνα του Χριστού και της Παναγίας την προσευχή σας, για να μπορέσετε να συνεχίσετε, και εύχομαι η συνέχεια της ζωής σας να είναι χαρούμενη, να μεταφέρετε και στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας αυτή τη δυνατότητα, για να μπορεί ο κόσμος μας να έχει συνέχεια, να ζει τη χαρά, να πορεύετε με ελπίδα προς το μέλλον, που εύχομαι να είναι ευτυχισμένο και χαρούμενο, αμήν γέννη. Πολλά, πολλά, πολλά τα έτσι. Ευχαριστούμε το Αιτζίαν, ευχαριστούμε τη Δημοτική Τηλεόραση με τη σειρά που ήρθαμε. Ευχαριστούμε τη φωτογράφη μας που πάντοτε βρίσκεται κοντά μας. Ευχαριστούμε τους δημοτικούς άρχοντες που είναι εδώ. Και ευχαριστώ όλους σας έναν ένα που κουραστήκατε να έρθετε μέχρι εδώ για να πείτε στον εαυτό σας και στους άλλους ότι συνεχίζετε η ζωή εδώ, ότι τίποτα δεν ξεπουλιέται, όλα παραμένουν χαρούμενα και ζωντανά. Ευχαριστώ Πατέρα Αναστάση που πήγατε στον κόπο και τους ιεροψάρτες μας που τόσο ωραία έδωσαν τους ύπνους. Ευχαριστώ για την ευκαιρία. Να είστε καλά όλοι σας. Σας ευχαριστώ πολύ, πολύ. Μπορώ να σας δώσω μια ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ.